Στην περιφέρεια Αστερά Ελλάδα Πενθή. Πενθή, από σήμερα με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο φίλο και εκλεκτό συνάδελφο Περιφερειακό Σύμβουλο τη Παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση Στερεά Ελλάδα, Τάσο Χρονά, που έφυγε αδόκητα από τη ζωή στα 71 χρόνια. Ο Τάσο Χρονά υπηρέτησε επί μακρόν το δημόσιο σύστημα υγεία ω ιατρό, διακονώντας με ζήλο και αφοσίωση την ειδικότητα του ακτινολόγου. Και τα στοιχεία αυτά του πνεύματος και του χαρακτήρα του, που του προσέφεραν την αναγνώριση ως επιστήμονα και επαγγελματία, διαπότησαν και την πολιτική και αυτοδιοικητική του πορεία. Αυτό, καθώς με την ίδια οξυδέρκεια και μεθοδικότητα που εντρυφούσε στην παθολογία των ασθενών του, υπησύρχε του και στο βάθος, στην ουσία κάθε πολιτικού και αυτοδιοικητικού διακυβεύματος. Και με την ίδια ακρίβεια και διεισδυτικότητα που διεδείχνωσε και το σωματικό τραύμα, εντόπιζε τις πιο λεπτές έννοιες, τα πιο κρίσιμα σημεία, τα πιο επικίνδυνα τραύματα στα φαινόμενα. Ο Τάσος δεν ήξερε μόνο να διακρίνει το μικρό από το μεγάλο, μια αρετή τόσο σπάνια στην εποχή μας, αλλά και μπορούσε αδίαστα, ενστικτοδός θα έλεγε κανείς, να ξεχωρίζει και να εστιάζει σε εκείνο το μικρό που εν τέλει καθόριζε το μεγάλο. Υπηρετώντας, κοσμώντας να πω, χωρίς ίχνος υπερβολής, την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, τον Δήμο Λαμιαίων, τη Δομαρχία Αυθιότητας και βέβαια την Περιφέρεια Αστερεάς Ελλάδας, ο Τάσος Χρονάς αποτέλεσε παράδειγμα και πρότυπο ακεραιότητας και εργατικότητας σε ένα αντινομικό αλλά ουδόλως αντιφατικό αμάλγαμα δυναμισμού και εμφανιότητας, με ταλάντευτες αρχές αλλά συνθετικές θέσεις. Διακόνησε την πολιτική εμφορούμενος ιδεών, τις οποίες ακόμη και όσοι δεν υιοθετούσαν, δεν μπορούσαν παρά να θαυμάσουν την τεκμηρίωση, το πάθος και την αυθεντικότητα της έκφρασής τους. Και τη δε υπήρξε ένα υπερήφανο και ασάλευτο ιδεολογικά στέλεχος της αριστεράς, την ίδια στιγμή, χωρίς φοβικότητα και ουδόλως ενδοτικά, συνομιλούσε και συνεργαζόταν αποτελεσματικά με ανθρώπους προερχόμενους από το σύνολο των δημοκρατικών, πολιτικών και ιδεολογικών προσεγγίσεων. Αυτά του τα χαρακτηριστικά και πολλά ακόμη που όλοι οι παρεστάμενοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, το κατέταξαν ψηλά. Όχι σε αξιώματα που εξάλλου ο ίδιος ποτέ του δεν αξίωσε. Ψηλά στη συνείδηση μιας ολόκληρης κοινωνίας, όλων όσοι είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, να τον συναναστραφούμε, να συνεργαστούμε μαζί του ή ακόμη και να αντιπαρατάξουμε τις απόψεις μας. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Οικονομική μας Επιτροπή, εκεί που ο Τάσος, χωρίς ίχνος αυταρέσκειας, κυριολεκτικά παρέδιδε μαθήματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε κάθε πεδίο του δημοσίου διαλόγου. Τάσο μας, θα σε θυμόμαστε με τιμή και αγάπη. Και ας μου συγχωρηθεί η προσωπική αναφορά, θα θυμάμαι και εγώ με αγάπη τον σοφό μου φίλο, τις συζητήσεις μας και τις συμβουλές του. Πάντοτε για το καλό του τόπου και αυτών των ιδεών στις οποίες αφιέρωσε την πολιτεία του. Τάσο μας, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει. Θερμά συλληπιτήρια στην αγαπημένη σου οικογένεια, για την οποία με τόσο πάθος πάντοτε μιλούσες, και στους συντρόφους σου. Τον Τάσο τον Χρονά είχα τη χαρά και την τιμή να τον γνωρίσω όταν ως νέος ειδικευόμενος στο νοσοκομείο της Λαμίας το 2000, την πρώτη μέρα που παρουσιάστηκα, μην γνωρίζοντας κανέναν, για κάποιο λόγο που δεν θυμάμαι ακριβώς, πάνε και χρόνια πολλά, κατέβηκα στο ακτινολογικό, μάλλον για να βγάλω ακτινογραφία ή για να γνωματεύσω την ακτινογραφία που ήδη είχα βγάλει και ήταν ο πρώτος συνάδελφος, ο οποίος σηκώθηκε, με χτύπησε στους δυο ώμους και μου είπε «Καλώς όρισες». Αυτό πραγματικά είναι κάτι το οποίο τον χαρακτήριζε πάντα. Αυτή η αγάπη και το ενδιαφέρον για όλους τους συναδέλφους, ιδιαιτέρως για τους νέους συναδέλφους, τους οποίους πάντα δεν σταμάτησε ποτέ, πάντοτε προσπαθούσε να τους εξηγώσει και να σταθεί δίπλα. Για μας ήταν συνάδελφος, αλλά ταυτόχρονα ήταν και φίλος και δάσκαλος. Και όσοι πραγματικά
είχαμε τη χαρά να δουλέψουμε μαζί του. Νομίζω ότι μόνο όμορφα πράγματα έχουμε να θυμηθούμε από την άσκηση της ιατρικής. Ο Τάσος Βρονάς ήταν συνάδελφος, ήταν συναγωνιστής σε όλες τις προσπάθειες της ιατρικής κοινότητας. Ήταν ταυτόχρονα συνοδοιπόρος σε πολλά. Ήταν δάσκαλος. Αφιέρωσε τη ζωή του στον αγώνα για τα δικαιώματα των πολλών, για την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά ταυτόχρονα και για την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των γιατρών. Και σε αυτόν τον αγώνα, πραγματικά, είχε μία μοναδική ικανότητα. Την ικανότητα να μπορεί να κάνει μία υπέρβαση. Να μπορεί, παραμένοντας πάντα πιστός στις αξίες του και στις ιδεολογικές του αρχές, να μπορεί να συστρατεύεται με όλες εκείνες τις υγιείς, δημοκρατικές, κοινωνικές δυνάμεις, προκειμένου να επιτευχθεί ένας στόχος. Ένας στόχος άξιος, ένας στόχος δίκαιος. Και νομίζω τούτο είναι ιδιαίτερο, μοναδικό και μάλλον είναι και ο τρόπος με τον οποίο, και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο σήμερα, κέρδισε το σεβασμό, την αγάπη και την αποδοχή όλων, όχι μόνο των συναδέλφων του, αλλά και των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάστηκε σε όλη την περίοδο που δούλεψε και εργάστηκε σκληρά και στο νοσοκομείο, αλλά και στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ακόμα και αυτόν που σε εισαγωγικά θα έλεγε κανείς των πολιτικών αντιπάλων. Για μας ως ιατρική κοινότητα ήταν, θα έλεγε κανείς, ένας φωτεινός φάρος. Και έτσι ακριβώς θα τον θυμόμαστε. Σίγουρα η ιατρική οικογένεια της ποιότητας είναι φτωχότερη. Είναι όμως θεωρούμε ότι είμαστε και τυχεροί, γιατί μας άφησε μια σπουδαία παρακαταθήκη. Και η παρακαταθήκη αυτή είναι η στάση του, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε, ενσαρκώνοντας αυτό που όλοι προσπαθούμε να κάνουμε, αυτό το οποίο προσπαθούμε να τηρήσουμε, αυτό το οποίο λέμε ιατρική διοντολογία. Και σε όλη του την πορεία, την επιστημονική του, την επαγγελματική του, ήταν πραγματικά αυτό. Ένας συνάδελφος ο οποίος πάντοτε τηρούσε την συναδελφική δεοντολογία, την ιατρική δεοντολογία. Και αυτή είναι ακριβώς την παρακαταθήκη, την κληρονομιά μας αφήνει πίσω. Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο θα τον θυμόμαστε. Και θα νιώθουμε τυχεροί που ήταν κοντά μας, στον Ιατρικό Σύλλογο Θεότητας, στην ιατρική οικογένεια του νομού. Εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου Θεότητας εκφράζουμε τα ειλικρινή συναντητηριά μας στην οικογένεια και στους οικείους και θέλω να πω ότι πραγματικά ο Τάσος Βρονάς θα ζει πάντα στην μνήμη μας και στο μυαλό μας. Σας ευχαριστώ. Με αισθήματα βαθύτατης λύπης, ο Σύνδελος Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου Νομού Θεότητος προπέμπει στην αιωνιότητα το εκλεκτό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας, τον Τάσο Βρονά, που παράλληλα υπήρξε εκλεκτό μέλος του ιατρικού κόσμου της πόλης μας, αλλά και ενεργό μέλος των δημοτικών και περιφερειακών πραγμάτων της περιοχής μας. Αποχαιρετώντας τον αγαπητό μας Τάσο Βρονά, θα ενθυμούμεθα πάντα το ανδρείο, ταπεινό και αθόρυβο με καθαρότητα ψυχής φρόνημά του. Θα ενθυμούμεθα τη γεμάτη ζωή του με απάντηση των ανέσεων του κόσμου τούτου, με πολλές θυσίες και με πνεύμα θυσιαστικό και δοτικό για τους άλλους. Στην τετραετή θητεία του στο σύνδεσμό μας ήταν υπόδειγμα εντιμότητας, αξιοπρέπειας, σεμνότητας και εργατικότητας. Με τη σοφία της απλότητας, με τα σταράτα και καθαρά λόγια του, με την παλικαρίσα και κορφερή σκέψη του, τιμούσε τον λακωνικό τρόπο έκφρασης της ζωής, πορευόμενος με σταθερότητα, συνέπεια, μη ξεφεύγοντας με τις καινοτόμες ιδέες του από τον ανθρωπιστικό προσανατολισμό του και τις βαθιές κοινωνικές, δημοκρατικές και πολιτικές ευαισθησίες του, όπως προαναφέρθηκε από τους προλαλήσαντες.
ο αγαπητός μας Τάσος Χρονάς με το ανεπίληπτο ήθος του, την επιστημονική του αρτιότητα και τις ανθρωπικές του, κοινωνικές και πολιτικές του ευαισθησίες και δράσεις μένει στην ιστορία μας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του Συνδέσμου μας, εκφράζω τα ειλικρινή και θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του αγαπημένου μας Τάσου, μετουσιώνοντας τη λύπη μας σε ελπίδα ζωής. Και αντίστεφάνου, θα καταθέσουμε χρηματικό ποσό σε φιλανθρωπικό ίδρυμα της πόλεως μας. Του αγαπητού μας Τάσου Χρονά, αιωνία η μνήμη. Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος στις 30 Μαρτίου 2023 συνήλθε σε έκτακτη κατεπίγουσα συνεδρίαση διαπεριφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για λήψη απόφασης επί του θέματος υπηρεσίας διάταξης. Απότιση φόρου τιμής στον αποβιώσαντα Περιφερειακό Σύμβουλο Στερεάς Ελλάδας Τάσο Χρονά. Με την απόφαση 86/2023, μετά τη σχετική εισήγηση, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας δια την ψήφου των μελών του αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει πρώτον να παραστήσει σύσσωμο το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά την τέλεση της πολιτικής σχεδίας του εκλειπώντος. Δεύτερον, ο Πρόεδρος, εκ μέρους του Περιφερειάρχη και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, να εκφράσει τη βαθιά θλίψη και τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους του εκλειπώντος. Τρίτον, να εκπονηθεί επικίδιος λόγος στην πολιτική κηδεία του εκλειπώντος από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Σπανού. Να κατατεθεί στεφάνι στη σωρό του εκλειπώντος για λογαριασμό του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η παρούσα απόφαση να αναγνωστεί για την τέλεση της πολιτικής σχεδίας του, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και να δημοσιευθεί στον τύπο. Ως Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και σύμφωνα με την απόφαση, εκ μέρους του Περιφερειάρχη και όλων των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκφράζω τη βαθιά μας λήψη για την αδόκητη απώλεια του φίλου και εκλεκτού συναδέλφου της παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση Τάσου Χρονά, ο οποίος, εκτός από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, υπηρέτησε για δεκαετίες τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, υπηρέτησε με αρχές, συνέπεια, αξιοπρέπεια, ήθος, με ιδέες, απόψεις και προτάσεις για το καλό του τόπου μας. Και τον οποίο για ό,τι έκανε τον ευχαριστούμε. Στην αγαπημένη του οικογένεια, στους φίλους και συντρόφους του, εκφράζω εκ μέρους όλων των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου τα θερμά και ειλικρινή συλληπιτήρια.